Ο Δημοσθένης Ταμπάκος γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1976 στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται όμως από τη Δρακότρυπα Καρδίτσας. Η ενασχόλησή του με τη γυμναστική ξεκίνησε στα 8 του χρόνια στο Σπάρτακο Θεσσαλονίκης. Στις αρχές του 90 πρωτοεμφανίζεται σε αγώνες και από τότε, χρόνο με το χρόνο, άρχισε να ανεβαίνει και ένα σκαλί ψηλότερα προς την παγκόσμια αναγνώριση. Η προσωποποίηση της σκληρής δουλειάς και της θέλησης. «Όλες οι αποτυχίες μου ήταν μαθήματα», έχει πει ο ίδιος. «Με έκαναν να δουλέψω διαφορετικά, πιο συνειδητά, πιο καλά και σε ποσότητα και σε ποιότητα». Για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου άλλωστε, εργάστηκε αγόγγιστα πολλά χρόνια. Λιγότερο από ένα λεπτό πρόγραμμα περιείχε 20 χρόνια δουλειάς. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος έχει κατακτήσει συνολικά 13 πανελλήνια πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες, ενώ έχει διακριθεί σε αγώνες βαλκανικούς, διεθνή meeting και μεσογειακούς. Στην πρώτη του εμφάνιση σε Ολυμπιάδα, σε αυτήν του Σίδνεϊ το 2000, ο Ταμπάκος, μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα, κατέκτησε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο, το Αργυρό. Το 2003 φτάνει στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ το 2000 και το 2004 πρώτος και στο ευρωπαϊκό. Η πιο σημαντική διάκριση όμως για τον ίδιο ήταν το μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Θα αρχίσει με ένα ζαριά, δηλαδή θα κάνει μια πλήρη περιστροφή και θα πάει έτσι και θα πάει σε σταυρό και θα αυτό θα πάει προς, είναι Ταμπάκος, σε Σβάλλου. Λαμπάδα του κορμί του, με σάλτ μπροστά, περιστροφή μπροστά. Και ξανά περιστροφή και τεντωμένο σάλτο, προσπίωση. Είδαμε σε διπλό σάλτο έξοδο, αδεντωμένο, η αδελφή του θα τον αγκαλιάζει. Δείτε εδώ πως είναι στο σταυρό και αυτό στο ανάποδο σταυρό. Αυτή είναι η άσκηση Ταμπάκος που λέγαμε. Σε Σβάλλου. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος που εκτέλεσε το πρόγραμμά του, το διπλό σάλτο δεντωμένο πίσω. Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο, μπροστά σε ένα εκπληκτικό κοινό, στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους, αφήνοντας πίσω του αθλητές θρύλους, όπως ο Βούλγαρος Γιορντάν Γιόβτσεφ και ο Ιταλός Γιούρι Κέκι. Στο έδαφος και έρχεσαι τώρα και τους Κρίκους και η αποθέωση για τον κορυφαίο. Η αποθέωση για τον πρώτο, τον θριαμβευτή, τον καλύτερο. Το Δημοσθένη Ταμπάκο. Μεγάλη στιγμή στην καριέρα του πρωταθλητή μας. Μεγάλη στιγμή στην καριέρα του κάθε αθλητή. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος
κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Είναι πιο, στο πιο ψηλό σκαλί του βάθμου. Και αποθεώνεται όπως αξίζει σε ένα Ολυμπιονίκη. Προς τιμή του χρυσού Ολυμπιονίκη. Στην απομονή ήταν ότι δεν μπορούσα να ακούσω τη μουσική επειδή τραγουδούσε ο κόσμος στην εθνικό ύμνο. Η αποθέωση. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για τις επιτυχίες ως αθλητής, αλλά και για το ήθος και τις αξίες του ως άνθρωπος. Καθηγητής φυσικής αγωγής και αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία, προσφέρει από άλλο μετερίζει τις γνώσεις του και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας στους βρεφονηπιακούς και στα νηπιαγωγεία των ενόπλων δυνάμεων, δίνει την επιστημονική του γνώση εκεί που πρέπει να δοθεί τεράστια σημασία. Στην πρώτη επαφή των παιδιών με την κίνηση. Πατέρας άλλωστε δύο μικρών κοριτσιών και ο ίδιος είναι πάντα κοντά στη νεολαία και δίνει τα φώτα του.